Ο λόγος για τον οποίο συντήσαμε το λόγο είναι γιατί θέλουμε να θέσουμε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου την υποχρέωση του κυρίου Κερακάκη, του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, να έρθει να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ να το πω για να γίνει απολύτως κατανοητό. Πολίτης του οποίου το κινητό παγιδεύτηκε με Predator, δέχτηκε μήνυμα που περιείχε αυτό το κακόβουλο λογισμικό με παραποιημένη, ελαφρώς όπως συνέβαινε σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, τη διεύθυνση εμβόλιο.gov.gr. Πότε ο πολίτης αυτός δέχτηκε το επιμολυσμένο μήνυμα που παγίδευσε το κινητό του με Predator? Λίγες μέρες πριν κάνει το εμβόλιο του. Δηλαδή, την ώρα που περίμενε το SMS υπενθύμησης του εμβολίου του, του ραντεβού του για το εμβόλιο που είχε προγραμματίσει, αντί να πάρει το κανονικό SMS υπενθύμησης για το ραντεβού του για το εμβόλιο, πήρε το μολυσμένο SMS με Predator. Και αυτό για το οποίο πρέπει να έρθει εδώ ο κύριος Πιερακάκης άμεσα να δώσει εξηγήσεις στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι πώς γνώριζαν οι χειριστές του Predator, οι κατασκοπείς του Predator, το ενιαίο αυτό κέντρο παράνομων υποκλοπών ΕΙΠ και Predator με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου. Πώς γνώριζαν λοιπόν αυτοί το αυστηρά προσωπικό αυτό δεδομένο του πολίτη για το πότε είχε κλείσει το ραντεβού του για να πραγματοποιήσει αυτό το εμβόλιο? Γιατί βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και όπως τα παθαίναμε όλοι, ο πολίτης αυτός πάτησε το link και επιμολύνθηκε το κινητό του και παραδόθηκαν οι επικοινωνίες του και η προσωπική του ζωή στο Predator, στο ενιαίο αυτό κύκλωμα, την εγκληματική οργάνωση με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου. Οφείλει λοιπόν ο κύριος Κερακάκης να έρθει να δώσει εδώ αυτές τις εξηγήσεις, γιατί είναι προφανέστατο ότι προκύπτει ενιαίο κέντρο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των πολιτών που υπάρχουν στις πλατφόρμες Gov.gr και στις άλλες πλατφόρμες του Δημοσίου, με το παράνομο σύστημα και τους εγκεφάλους που είχαν εγκαταστήσει αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator. Και βεβαίως οφείλει να απαντήσει, γιατί όπως ξέρουμε όλοι καλά, προέκυψαν και οι καταγγελίες για την περιβόητη Μαγιορίτας, η οποία πενεύεται και υπερηφανεύεται ότι βοήθησε τη Νέα Δημοκρατία το 19 να κερδίσει τις εκλογές, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας ακριβώς αυτά τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών για να ουσιαστικά χειραγωγήσει τις πολιτικές τους και εκλογικές τους προτιμήσεις. Θα πρέπει λοιπόν συνολικά για όλους αυτούς τους λόγους ο κ. Πιερακάκης να έρθει να δώσει εξηγήσεις εκ μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, εγκεφάλου αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, εκτός αν ο κ. Πιερακάκης προτιμά αντί να έρθει να δώσει αυτές τις εξηγήσεις απευθείας να στείλει την παραίτησή του. Σας ευχαριστώ.